Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία και αποτελείται από μαθήματα τα οποία είναι θεωρητικά, είναι μαθήματα πρακτικής στο μελισσοκομείο και είναι μαθήματα εργαστηρίων. Όλα τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται. Η θεωρία γίνεται μέσω ίντερνετ με διάφορες μορφές. Το ένα είναι το webinar, που σημαίνει ότι είμαστε ζωντανά και μπορούμε να μιλάμε και μεταξύ μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι η παρουσιάση και τέλος έχουμε τα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα στο αρχείο και είναι προσβάσιμα για όποιον τα θέλει. Το επόμενο σημαντικό κομμάτι είναι η πρακτική. Η πρακτική για αυτούς που είναι μακριά από το μελισσοκομείο θα πρέπει να πάρουν ένα μελισσάκι τουλάχιστον και όσα λέμε να τα κάνουν και πράξη. Όσοι μπορούν να έρχονται στο μελισσοκομείο θα χρειαστούν τουλάχιστον ένα μελισσάκι για να μπορούν να εφαρμόζουν αυτά τα οποία λέμε. Όποιος θέλει να κάνει πρακτική πρέπει να έχει δικό του μελίσι. Στο μελισσοκομείο ξεκινάμε από το μηδέν, την αρχική εγκατάσταση του μελισσοκομείου. Στη συνέχεια τη συντήρηση του εξοπλισμού που υπάρχει στο μελισσοκομείο, κάνουμε τους μελισσοκομικούς χειρισμούς κατά τη διάρκεια του έτους. Τέλος, έχουμε το ημερολόγιό μας, το οποίο κρατάμε σημειώσεις για οτιδήποτε συμβαίνει και για οτιδήποτε κάνουμε στο μελισσοκομείο ή για εργασίες που πρέπει να κάνουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθούμε το μελισσοκομείο. Το τρίτο κομμάτι είναι τα εργαστήρια. Χρειαζόμαστε έναν χώρο. Δεν έχει σημασία αν θα είναι το μπαλκόνι σας, η αυλή σας, μια αποθήκη ή το σαλόνι σας. Χρειαζόμαστε γενικά μια αποθήκη για να κάνουμε, για να δημιουργούμε, για να συντηρούμε και για να επισκευάζουμε τον εξοπλισμό μας. Χρειαζόμαστε ένα χώρο, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα προϊόντα της μέλισσας. Όταν λοιπόν παίρνουμε το μέλι από την κυψέλη, θα πρέπει κάπως να το διαχειριστούμε. Στα εργασία αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε οτιδήποτε έχουμε μάθει μέχρι εκείνη την ώρα, να το κάνουμε καλύτερο. Το τελευταίο κομμάτι είναι το κομμάτι του αρχείου.